Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας για μια φορά ακόμα και στους δρόμους του αγώνα και μέσα στη Βουλή και παντού με τους ανάπηρους, τους χρόνια πάσχοντες, τις οικογένειές τους. Η κατάσταση με την υποχρηματοδότηση, με την υποστελέχωση, με την εμπορευματοποίηση του δημόσιου τομέα της υγείας και πρόνοιας έχει οδηγήσει σε αυτή την τραγική κατάσταση τόσους συνανθρώπους μας. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες εδώ. Μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις πρώτα απ' όλα ευθύνονται. Ιδιαίτερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τελευταία με τα μέτρα που σχεδιάζει θα χειροτερέψει τραγικά την κατάσταση αυτών των συνανθρώπων μας. Για παράδειγμα, βρισκόμαστε εδώ στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και μάλιστα μια μονάδα, η μοναδική σε όλη την Ελλάδα της ανοσοθεραπείας, βρίσκεται υποδιάλυση, υποβαθμίζεται συνεχώς με κίνδυνο να κλείσει. Εμείς θα βρισκόμαστε ξανά κάθε μέρα στους δρόμους του αγώνα και μέσα στη Βουλή με παρεμβάσεις μας και έξω από αυτή για να υπάρξει αναβάθμιση της περίθαλψης, της θεραπείας, της αποκατάστασης, της πρόληψης. Βεβαίως να ενισχυθούν ιδιαίτερα, να στηριχθούν ολοκληρωμένα τα παιδιά που έχουν ειδικά προβλήματα, ειδικές παθήσεις και χρόνιες παθήσεις, να υπάρξει μαζικές προσλήψεις προσωπικού, εκπαιδευτικού, υγειονομικού προσωπικού, να υπάρξει μεγάλη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και βεβαίως να γίνουν δημόσιες δομές αναφοράς για χρόνιες παθήσεις, για σπάνιες ασθένειες.